Τους 13 έφτασαν οι νεκροί της επίθεσης αυτοκτονίας στο λεωφορείο της Προεδρικής Φρουράς της Τινησίας. Σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, ο καμικάζι πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετήσει μέσα στο σακίδιό του. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι νοσηλεύονται. Η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που θα διαρκέσει για 30 μέρες, ενώ έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας τις νυχτερινές ώρες στην πρωτεύουσα Τίνιδα. Ο πρόεδρος της Τινησίας, Μπετζίκα Ίντεσεμψή, σε μήνυμά του σημείωσε πως η χώρα είναι σε πόλεμο με την τρομοκρατία, ενώ έδωσε την διαβεβαίωση ότι η τρομοκρατία θα εξαλειφθεί. Στις αρχές του μήνα, η Τινησία ανακοίνωσε ότι εξάρθρωσε πυρήνα τρομοκρατών, ο οποίος προετοίμαζε επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα και τουριστικά θέρετρα. Αυτό που συμβαίνει σε τόσες χώρες είναι κάτι παραπάνω από οδυνηρό, είναι καταστροφικό. Πρέπει να μείνουμε όλοι ενωμένοι, ώστε ενωμένοι να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Για την ώρα δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης. Η επίθεση αυτοκτονία σημειώθηκε μόλις 10 μέρες αφότου η κυβέρνηση επέβαλε αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, ενώ αυξήθηκαν οι δυνάμεις της αστυνομίας που περιπολούν.